Καλημέρα, πατέρα Δημήτρη. Καλημέρα, Χρήστο. Εδώ σας περιμένουν οι ακροατές, να το ξέρετε. Κάθε φορά μου στέλνουν μηνύματα δεκάδες που βγαίνετε, γιατί σας εκτιμούν πάρα πολύ το γεγονός ότι είστε πάντα τόσο ευκρινείς και τόσο γνωρίζετε πάντα ακριβώς τι θέλετε να πείτε και το λέτε με τόση ευκρίνεια για όλους και το καταλαβαίνουν και όλοι. Μα κάνω, το έχουμε πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Ισχύει. Λοιπόν, Moderna, νέο εμβόλιο, κορονοϊός. Ναι. Εξελίξεις, πού βρισκόμαστε? Το είχαμε πει ήδη στην εκπομπή σου από το Μάρτιο. Ακριβώς. Ότι η τύχη του εμβολίου βρίσκεται στα χέρια μιας μικρής βιοτεχνολογικής αμερικάνικης εταιρείας, εταιρείας Moderna, την οποία είχε επιλέξει το Εθνικό Ίδρυμα Λοιμωδών, Νόσων και Αλλεργιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τότε ακούσαμε πάρα πολλές παράλληλες ιστορίες για άλλες εταιρείες, άλλες προσπάθειες, εμβόλια που θα καθυστερήσουν, που θα αργήσουν. Εμείς όμως επιμέναμε ότι αυτή ήταν η πιο ουσιαστική προσπάθεια και η πιο αποτελεσματική. Η εταιρεία Moderna είναι μια μικρή εταιρεία εισηγμένη στο Nasdaq, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και το αναφέρουμε αυτό με την έννοια ότι πρόσφατα η μετοχή της ανέβηκε ψηλά, γιατί σίγουρα όλοι περιμένουν από αυτή το εμβόλιο, το οποίο θα καλύψει την πανδημία. Είναι εξειδικευμένη εταιρεία, απολύτως εξειδικευμένη, ασχολείται με την τεχνολογία του mRNA. Βάσει αυτού φτιάχνει τα εμβόλια της. Ναι, το mRNA έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα για αντικαρκινικά φάρμακα. Η εταιρεία αυτή φτιάχνει εμβόλια με βάση το mRNA και μάλιστα στο προσπέκτου της εταιρείας υπάρχει ένας κατάλογος ακόμα 10-12 εμβολίων για γνωστές νόσους, όπως το αναπνευστική νόσο του αναπνευστικού συγκητίου, για τον MERS αν ξαναεμφανιστεί, της Μέσης Ανατολής αναπνευστική νόσο, για τον παραγρυπικό ιό, για τον ιό Zika, που είναι, τον γνωρίζουμε και αυτόν, πολύ επικίνδυνο. Αυτή λοιπόν χρησιμοποιεί την τεχνολογία του mRNA, δηλαδή επιλέγει ένα αντιγόνο, το πιο σπουδαίο, την πιο σπουδαία πρωτεΐνη από έναν ιό, η οποία είναι η πιο εμφανής και η πιο κυρίαρχη, φτιάχνει μια πληροφορία mRNA, αυτό το μετατρέπει σε εμβόλιο, το εμβόλιο μετατρέπει το mRNA σε μια πρωτεΐνη, την κάνει αντιγόνο και έτσι ενεργοποιείται το ανοσοποιητικό σύστημα. Θα πρέπει να πούμε βέβαια, για να μην φοβηθούν οι ακροατές μας, ότι το mRNA το οποίο θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία δεν το παίρνει από τον ιό, την πληροφορία χρησιμοποιεί. Το mRNA θα είναι συνθετικό, δηλαδή από τον ιό δεν θα χρησιμοποιήσει τίποτα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η κίνδυνη να χρησιμοποιηθεί ένας εξουθενημένος και εξουδετερωμένος ιός ή να χρησιμοποιηθεί ένας άλλος ιός που θα φέρει τα αντιγόνα του ιού αυτού του κοροναϊού, αυτά πλέον αποκλείονται. Άρα στην ουσία παίρνει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Την πληροφορία, από τη βιβλιογραφία. Παίρνει την πληροφορία, συνθέτει ένα κομμάτι RNA και αυτό χρησιμοποιεί ως εμβόλιο και συγκεκριμένα από την πρωτεΐνη S, που είναι η κύρια πρωτεΐνη πάνω στην επιφάνεια του κοροναϊού. Αυτή θα χρησιμοποιεί. Και μάλιστα το πολύ σπουδαίο είναι ότι όταν θα χορηγηθεί το εμβόλιο και θα είναι έτοιμο, δεν θα χρησιμοποιηθούν ανοσοενισχυτικά. Άλλες ουσίες δηλαδή που χρησιμοποιούν μέχρι τώρα όλα τα εμβόλια για να κινητοποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα με πάρα πολλούς κινδύνους, κάποιος να είναι αλλεργικός σε αυτά τα έκδοχα και σε αυτά τα νοσοενισχυτικά ή να δημιουργηθεί μια έντονη φλεγμονική αντίδραση. Αυτό δεν θα χρησιμοποιηθούν τέτοια. Κατευθείαν θα είναι καθαρό mRNA θα χρησιμοποιηθεί στο εμβόλιο. Μάλιστα. Υπάρχει βέβαια ένα σοβαρό πρόβλημα, αυτό πρέπει να το πούμε, το οποίο αντιμετωπίζουν όλα τα εμβόλια και είναι και ένας από τους λόγους που καθυστερούν τα εμβόλια να βγουν στο εμπόριο. Είναι η δόση που θα χρησιμοποιηθεί. Ήδη έχει τελειώσει η πρώτη φάση, η εσωτερική φάση όπως λέμε, του εμβολίου, δηλαδή το εμβόλιο γίνεται σε εθελοντές στα πλαίσια της εταιρείας και του εργαστηρίου και τώρα θα περάσει στην κλινική πράξη, δηλαδή σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού, τώρα μπαίνει στη δεύτερη φάση το εμβόλιο. Αλλά το ζήτημα το μεγάλο που αντιμετωπίζουν όλες οι εταιρείες που φτιάχνουν εμβόλια είναι η ποσότητα του αντιγόνου που θα χρησιμοποιηθεί. Πώς καθορίζεται αυτό, πάτερ μου? Αυτό καθορίζεται από τους εθελοντές, διαπιστώνουν δηλαδή σε ποιο επίπεδο δόσεως αρχίζει το νοσοποιητικό σύστημα και ενεργοποιείται. Αλλά πρέπει να ενεργοποιηθεί σωστά, δηλαδή να βγάλει αντισώματα απολύτως εξειδικευμένα και εξουδετερωτικά, τα λεγόμενα NABs,
αντισώματα, αυτά που θα εξωτερώσουν τον ιό. Έχει καταφέρει η εταιρεία Moderna για το συγκεκριμένο εμβόλιο να έχει βρει ένα μέσο επίπεδο. Γιατί όπως έχουμε πει, ο κάθε άνθρωπος διαφορετικά αντιδρά στα αντιγόνα. Το νοσοποιητικό του σύστημα του κάθε ανθρώπου είναι χτισμένο διαφορετικά. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρεθεί ένας μέσος όρος, η μέση ποσότητα. Ξέρουμε ότι στη φαρμακολογία τρεις είναι οι μεγάλες αρχές. Τα τρία R, όπως λέμε. Το right drug, δηλαδή το σωστό φάρμακο, το right dose και το right person. Η σωστή δόση είναι κορυφαία σημασία για τη χορήγηση ενός φαρμάκου. Έτσι λοιπόν έχει καταφέρει η εταιρεία Moderna με ένα επίπεδο, εμβολίου, αντιγόνου, να μπορέσει να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι πολύ σπουδαίο, αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία και αυτό θα επισπεύσει κιόλας. Αυτό θα συντομεύσει το χρόνο. Όταν ακούμε ότι τα εμβόλια αργούν, αργούν για αυτό το λόγο. Για να βρεθεί η σωστή δοσολογία. Σωστή δοσολογία, μάλιστα. Βέβαια, γιατί να το κάνεις, αν είναι να χορηγήσεις μια τεράστια ποσότητα, μεγαλύτερη ακόμη και από τον ίδιο τον ιό, δεν έχει καμία αξία. Για να προκληθούν άλλες αντιδράσεις. Βέβαια, βέβαια. Άρα στην ουσία αυτή τη στιγμή έχουμε σωστή μέθοδο αντιμετώπισης. Το έχουμε βρει. Ναι, έχουμε βεβαίως. Βρει και την ποσότητα. Ναι, ναι. Τώρα μας μένει. Μπαίνει στη δεύτερη φάση τώρα. Σε μεγαλύτερο ποσοστό εθελοντών, οπότε είναι στην κλινική πράξη. Δηλαδή, σαν τώρα προσομοιώνεται τα δεδομένα, σαν να γίνεται κανονικά το εμβόλιο στον πληθυσμό. Από την εμπειρία σας, έτσι, μια χρονική προσέγγιση στο περίπου που θα είναι έτοιμο για mass production. Πάλι λέμε την ίδια ημερομηνία που έχουμε πει, τέλος του έτους, αρχές του επομένου. Μάλιστα. Γιατί όσο λέμε υπάρχουν και προβλήματα logistics, εποδιασμού αυτού του εμβολίου, πρέπει να φτάσει στα πέρατα του κόσμου και σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες. Πρέπει να είναι σταθερό το εμβόλιο, σε σωστή θερμοκρασία όπως έχουμε πει, να εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις, αυτό που λέμε cold chain στα logistics, δηλαδή τις ψυχρείς αλυσίδες, να είναι σε σωστές προϋποθέσεις. Επίσης το εμβόλιο αυτό βέβαια υπάρχει και ένα πολύ μικρό εσωτερικό πρόβλημα. Αξίζει να το πούμε ότι το εμβόλιο αυτό, τα αντισώματα που θα παραχθούν, βλέπουν την πρωτεΐνη του ιού πριν ακουμπήσει τη μεμβράνη. Διότι από την ώρα που ο ιός αγγίζει τη μεμβράνη, αλλάζει η στεροδιάταξη της πρωτεΐνης του και τα αντισώματα δεν την αναγνωρίζουν. Αυτό βέβαια είναι ένα πολύ μικρό θέμα που απασχολεί την επιστήμη περισσότερο, με την έννοια ότι όταν θα είναι ο ιός σε κάποιον που έχει εμβολιαστεί, ένα μικρό φορτίο θα περάσει στο κύτταρο. Γιατί σίγουρα κάποια υγειακά σωμάτια θα προλάβουν να ακουμπήσουν την κυταρική μεμβράνη. Ένας μαραθώνιος θα λέγαμε. Ποιος θα ακουμπήσει πρώτος, θα φτάσει στο τέρμα. Mm-hmm. Οπότε τα αντισώματα από την ώρα που ο ιός θα ακουμπήσει τη μεμβράνη δεν τον αναγνωρίζουν πλέον. Πρέπει και αυτά δηλαδή να παραχθούν με μεγάλη ταχύτητα. Και στην ταχύτητα αυτή, επειδή ο ιός θα είναι σίγουρα βέβαια ταχύτερος την ώρα που θα εισέρχεται, μέχρι να παραχθούν αντισώματα, κάποιο υγικό φορτίο θα το χάνουμε. Έτσι λοιπόν, όταν θα παραχθεί το εμβόλιο, να μην απορρίσουμε ότι παρότι θα υπάρχουν κάποιοι που θα έχουν εμβολιαστεί, εν τούτης θα έχουν μερικές απώλειες. Δηλαδή κάποιοι θα παρουσιάσουν, παρότι εμβολιασμένοι, θα παρουσιάσουν την νόσο. Άρα αυτό θα οφείλεται καθαρά στην αιτία που μας δώσατε. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει το εμβόλιο και να είναι, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ελαττωματικό. Δεν υπάρχει εμβόλιο ποτέ. Γιατί κάθε, όπως είπαμε, οργανισμός χτίζει τα αντισώματά του διαφορετικά. Υπάρχουν οργανισμοί που θα ανταποκριθούν με χαμηλού επίπεδο αντισώματα ή δεν θα ανταποκριθούν και καθόλου. Ή κάποιοι που στις πολύ καλές περιπτώσεις θα υπάρχει μια μικρή συμπτωματολογία. Με την έννοια ότι δεν πρόλαβαν τα αντισώματα τον ιό την ώρα που ακουμπούσε το κύτταρο. Και το αναφέρουν μάλιστα στην ανακοίνωσή τους η εταιρεία Moderna, ότι τα αντισώματα απευθύνονται στην profusion μορφή της S-πρωτεΐνης. Είναι λιγάκι τεχνικός ο όρος, αλλά μπορούμε να τον εξηγήσουμε. S-πρωτεΐνη είναι η κορυφαία πρωτεΐνη πάνω στον ιό που του δίνει και το σχήμα της κορώνας. Αυτή λοιπόν την ώρα που θα αγγίξει τη μεμβράνη αλλάζει η διαμόρφωση, αλλάζει η στεροδιάταξη. Πριν αγγίξει την μεμβράνη, την ώρα που πιάνει, είναι πάνω στον υποδοχές, εκεί την αναγνωρίζουν, εκεί τη βλέπουν τα αντισώματα και το αναφέρουν. Είναι στην profusion μορφή, όχι στην post-fusion. Μάλιστα. Σε τι τώρα, πάτερ μου, αυτή την περίοδο βλέπουμε ότι εντάξει, σιγά σιγά επιστρέφουμε σε μια νέα κανονικότητα. Ναι. Και η κυβέρνηση και χτες μάλιστα έδωσε και τις νέες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την οικονομία μας. Ναι. Σε τι φάση βρίσκεται τώρα ο ιός? Δηλαδή ο ιός, κινδυνεύουμε εξίσου όσο κινδυνεύαμε πριν από 2 μήνες, άμα και που ήμασταν σε καραντινά?
Εάν δεν τηρήσουμε τα μέτρα, χαλαρώσουν τελείως. Ο ιός πάλι βέβαια θα εμφανιστεί, αλλά όχι με την ίδια δυναμική, γιατί όπως είπαμε είναι ένας χειμωνιάτικος ιός, το αναπνευστικό σύστημα των ανθρώπων είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και δεν τον μεταδίδουν εύκολα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας πυρήνας του ιού, μικρός, ο ιός βρίσκεται σε μια φάση όπως λέγεται σπάει, δηλαδή κατασκοπίες. Περιμένει δηλαδή να δημιουργηθεί πάλι οι συνθήκες, οι κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες για να μπορέσει να μεταδοθεί μέσα από τα ντρόπλετς, μέσα από τα σταγονίδια. Ναι. Αυτό το οποίο θα αρχίσει να γίνεται από την εποχή τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Τι γίνεται όμως εδώ, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό το μικρό ποσοστό του ιού που έχει μείνει στον πληθυσμό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα δημιουργήσει και την επόμενη πανδημία. Γιατί όσο πιο μικρός είναι ο πληθυσμός του ιού, τόσο πιο σταθερός γίνεται. Με την έννοια ότι ο ιός αυτός έχει ένα σύστημα το οποίο λέγεται proofreading, δηλαδή την ώρα που αντιγράφεται, αυτοδιορθώνεται κιόλας. Όσο πιο μικρός είναι ο πληθυσμός, τόσο πιο καλά λειτουργεί το σύστημα της αυτοδιόρθωσης. Δηλαδή τον διατηρεί τώρα, όσο ο ιός είναι μικρός. Αυτά τα κρούσματα που ακούμε τα ελάχιστα, δείχνει ότι ο ιός είναι σε μια φάση συντήρησης. Ναι, όταν ναι. ήταν σε μεγάλη έκταση, ο ιός αυτός μεταλλάσσεται συνεχώς, χάνει ακόμα και το σύστημα αυτό και το σύστημα αυτό της αυτοδιόρθωσης. Και αυτό χάνει την αξία του, με συνέπεια ο ιός να οδηγείται προς το τέλος. Γι' αυτό είχαμε ακούσει τη θεωρία στην Αγγλία, αφήστε τον ιό να δράσει για να τελειώσει. Ναι. Να κάνει μεγάλη ανοσία γέλης, ο ίδιος να πάθει τρομερές μεταλλάξεις, να χαλάσει το σύστημα που έχει, το proof reading, οπότε και ο ίδιος να αυτοκαταστραφεί. Τώρα που είναι μικρός, είναι θα έλεγα ιδιαίτερα επικίνδυνος, γιατί τώρα αυτοσυντηρείται. Το σύστημά του λειτουργεί, τον κρατάει ίδιο και είναι καλό με την έννοια ότι θα εμφανιστεί πάλι ο ίδιος. Όσο λιγότερο είναι τα κρούσματα και βέβαια είναι η επαναφορά του, αλλά ότι είναι, θα επανέλθει ο ίδιος. Και δεν θα επανέλθει μια άλλη μορφή που δεν θα την αναγνωρίζουν τα εμβόλια. Άρα αυτό είναι, γιατί ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό. Ναι. Άρα δεν κινδυνεύουμε από άμεση μετάλλαξη να μην ξέρουμε τι αντιμετωπίζουμε. Μπράβο. Σωστά. Αυτή η περιορισμένη τώρα εμφάνιση του ιού και δράση μέσα στον πληθυσμό, ο οποίος θα υπάρχει συνεχώς. Κάποια κρούσματα δεν θα τα ακούμε, γιατί όπως ξέρουμε τα κρούσματα είναι ένας αριθμός που δεν αντιπροσωπεύει πλήρως όλα τα περιστατικά. Θα είναι υποκλινικός ο ιός, δηλαδή δεν θα δίνει συμπτωματολογία. Αυτή όμως η αργή παρουσία του ιού, αυτή η ελαιώδης, αργή, τυρβώδης ροή μέσα στον πληθυσμό του ιού, αυτό θα του χαρίζει και τη δυνατότητα να διατηρείται, να αυτοσυντηρείται, το σύστημά του να λειτουργεί για να μπορέσει να τον επαναφέρει πάλι στους χειμωνιάτικους τέλους στο φθινόπωρο, αρχές του χειμώνα, να τον επαναφέρει με την παλαιά του δυναμική. Πάτερ μου, θέλω να κανονίσουμε να το φτιάξουμε με έναν ωραίο τρόπο και να μπορέσουμε να κάνουμε μια διαδικτυακή τηλεοπτική έτσι, ενημέρωση στον κόσμο. Ένα, ας πούμε εντός εισαγωγικών μια επιμόρφωση, ένα σεμινάριο μιας ώρας όσο διαρκέσει, ούτως ώστε αυτά που λέτε εσείς να ακουστούν και παραέξω, δηλαδή πέρα από εδώ, από τη δική μας συχνότητα, να ακουστούν ακόμα περισσότερο. Όλες οι λεπτομέρειες, Αυτές οι λεπτομέρειες, ναι. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Χρήστο μου. Λογικά θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα. Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.